Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το αμερικανικό fund Quintessential Capital Management συνεχίζει και σήμερα την επίθεσή του κατά του ελληνικού πολυεθνικού ομίλου Πολύ. Περισσότερο θα μας πει η Ελένη Μπότα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Κορυφώνεται ο πόλεμος μεταξύ του αμερικανικού επενδυτικού fund και της Πολύ. Η ιστορία έχει ξεκινήσει από την περασμένη Παρασκευή, όταν το αμερικανικό fund βγήκε και έδωσε μια έκθεση στη δημοσιότητα, στην οποία ουσιαστικά αμφισβητεί τα στοιχεία που έχει παραθέσει στην οικονομική της κατάσταση Πολύ. Λέει λοιπόν ότι το δίκτυό της είναι πολύ μικρότερο από τα 630 περίπου καταστήματα ανά τον κόσμο που εμφανίζει, που ισχυρίζεται ότι έχει Πολύ. Εκεί λέει λοιπόν ότι είναι μόλις 289 τα καταστήματα, τα υπόλοιπα είτε είναι κλειστά είτε δεν είναι ξεκάθαρο το πώς λειτουργούν. Μάλιστα το επενδυτικό fund έδωσε χθες στη δημοσιότητα και ένα βίντεο το οποίο έχει στήσει μια κάμερα και καταγράφει ένα μαγαζί στην Κίνα και τους πελάτες οι οποίοι μπαίνουν και βγαίνουν χωρίς ψώνια. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι δεν είναι αυτό που περιγράφει, οι πωλήσεις της δεν είναι αυτές που παρουσιάζει. Επίσης υπάρχει, θέτει στο επενδυτικό κοινό και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή της Πολύ. Υποστηρίζει ότι είναι μια εταιρεία πολύ μικρή, με 2 εργαζόμενους και όχι από τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα ελέγξουν τα οικονομικά στοιχεία της Πολύ και άρα θα πιστοποιήσουν πραγματικά την εικόνα που παρουσιάζει ο όμιλος. Η Πολύ λοιπόν βρίσκεται, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα όλα τα καταστήματα που διαθέτει στον κόσμο. Έχουν επέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γιατί έχει δημιουργηθεί μεγάλος άλλος στην αγορά. Η μετοχή της Πολύ καταγράφηκε σήμερα, δεύτερη ημέρα, νέο limit down, υποχωρεί κατά 30%. Έχουμε παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ζητά έλεγχο τόσο των στοιχείων που έχει παραθέσει η Πολύ, όσο και στοιχεία... Ανεξάρτητο, επιπρόσθετο. Επιπρόσθετο έλεγχο. Έχει ζητήσει επίσης και για τον ορκωτό ελεγκτή που υπογράφει τα οικονομικά στοιχεία της Πολύ έλεγχο. Έχει ζητήσει από το επενδυτικό φάνα να της δώσει όλα τα στοιχεία που έχει εναντίον της Πολύ. Όσο αφορά τώρα τον ελληνικό όμιλο, είναι δεδομένο ότι έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση, έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα ο όμιλος. Πληροφορίες λένε ότι θα περάσει αρκετό διάστημα προκειμένου να ανακάμψει και να αποκατασταθεί η φήμη της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, ο κ. Τζόρτζης Κουτσολιούτσος, ετοιμάζεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Είχε μία συνάντηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ακριβώς. Τονίζει ότι θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των εργαζομένων και των μετόχων μας. Ετοιμάζεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αποδείξει ότι όλα αυτά τα οποία υποστηρίζει το Fund δεν ισχύουν, το οποίο εδώ να σημειώσουμε ότι το Fund έχει σορτάρει στην κατάρρευση της μετοχής της Πολύ. Και τέλος να πούμε ότι... αυτό να πούμε και για τον κόσμο, έτσι, ότι είναι σορτάρει, ότι επί της ουσίας έχει... ποντάρει στην κατάρρευση της μετοχής και θα βγάλει πολλά χρήματα αν τελικά επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. Προς το παρόν οι μέτοχοι της Πολύ συνεχίζουν να στηρίζουν τον όμιλο και εδώ να σημειώσουμε ότι η Πολύ είναι ένας όμιλος με 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ πωλήσεις, απασχολεί πάνω από 5.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων περίπου οι 2-2,5 είναι στην Ελλάδα.